τα κύπελα πρώτων αθλητριών, το 58, το 59 και το 60. Ήταν και φιναλίστ το 1961. Την άλλη μεριά το Μαρούσι με το ένα κύπελο Σαπόρτα το 2001. Δύο ομάδες που βρίσκονται στα μέσα, περίπου στο μισό της, του βαθμολογικού πίνακα των εγχώριων πρωταθλημάτων, περίπου στην 6η με 7η θέση. Το Μαρούσι που δεν ξεκίνησε πολύ καλά φέτος τις υποχρεώσεις του, παρόλα αυτά όμως με το πέρασμα των αγωνιστικών αρχίζει να βελτιώνεται με αποκορύφωμα το παιχνίδι του περασμένου Σαββατοκύριακου με αντίπαλο τα Τρίκαλα στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Ξεκίνημα λοιπόν στο παιχνίδι. Τζάμπολ τελικά το κερδίζουν οι Λετωνοί. Τονί με τον Κόρεϊ Μπρούερ στη θέση του γκάρντ. Ο Μπρούερ γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους από την θητεία του στον Άρη τη σεζόν 2005-2006. Πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση από τον Δημήτρη Μαυροϊδή πάνω στον Σούντο. Μαυροϊδής, Στίβενσον, Χαραλαμπίδης, Μαυροκεφαλίδης και ο Κουβούρας είναι η πεντάδα, η αρχική πεντάδα του Σούλη Μαρκόπουλου. Πεντάδα που ξεκινά σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, τόσο στο EuroCup όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το Μαρούσι από την περσινή σεζόν έφτασε μία ανάσα από την πρόκριση στην Ευρωλίγκα. Προηγήθηκε 2-0 του Πανιωνίου στον μικρό τελικό της Α1. Παρ' όλα αυτά όμως και οι ανέρυθροι έκαναν την ανατροπή, πήραν τη σειρά με 3-2 και έστειλαν έτσι την ομάδα του Αγίου Θωμά στο EuroCup. Εδώ το Μαρούσι αισιοδοξεί ότι θα κάνει κάτι καλό. Σουτ για 3 πόντους, εύστοχο. Ξεκίνημα λοιπόν με 3 πόντο για τον Μπρούνο Σουντόφ. Ο Κροάτης μαζί με τον Μπρούερ είναι τα βαριά πυροβολικά της Ρίγας. Η Λετωνία είναι μια από τις ισχυρότερες έδρες στην Ευρώπη. Πολύ καλή, ειδικά εντός έδρας. Εκτός χάνει μεγάλη από τη δύναμή της. Καλάθι από τον Χαραλαμπίδη, μειώνει το Μαρούσι 3-2. Το Μαρούσι πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την περιφερειακή του άμυνα, ενώ εδώ έχουμε υπέροχη ασίστα από τον Σουντόφ. Θα γίνει το φάουλ από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Καλάθι και φάουλ για τον Ούβις Χελμάνης, που θα στηθεί στη γραμμή των βολών για μία συμπληρωματική βολή. Μέσα κι αυτή. 6-2. Ένα καλό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους με ένα έμεσο και ένα άμεσο τρίποντο. Λέγαμε ότι το Μαρούσι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό στην περιφερειακή του άμυνα. Το μεγάλο όπλο της Ρήγας είναι τα περιφερειακά σουτ. Οι Λετωνοί που τσάκησαν στην κυριολεξία της Ζαντάρ στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας εδώ σε αυτό το γήπεδο με 16 στα 27 τρίποντα. Δύο βολές για τον Δημήτρη Μαυροϊδή. Εύστοχη η πρώτη. Μειώνει ο Έλληνας forward. 6-3. Είναι άστοχος στη δεύτερη. Το rebound από τον Σούντοφ που δίνει στον Μπρούερ. Μπρούερ πρώτος scorer της λετωνικής ομάδας. Ηθήνο νους των Λετωνών. Καλή άμυνα από τον Μαρούσι. Λάθος των Λετωνών. Να γίνει το φάουλ από τον Βάλτερς για να σταματήσει την προσπάθεια ευνηδιασμού της ελληνικής ομάδας. Κουμπούρας man to man από τους Λετωνούς. Δίνει στον Χαραλαμπίδη, αυτός προσπαθεί να δώσει τον Μαυροϊδή, κάνει όμως το λάθος. Φάουλ τώρα από τον Έλληνα γκάρντ για να σταματήσει τον ευνηδιασμό των Λετωνών. Ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες με αρκετά κοινά στοιχεία στον τρόπο παιχνιδιού τους. Και οι δύο αναζητούν το γρήγορο παιχνίδι όποτε μπορούν. Με ιδιαίτερη έφεση στα σούτ τριών πόντων, τόσο από το Μαρούσι όσο και από την Ρίγα. Δεν τα καταφέρνει εδώ ο Μπρούερ. Το ριμπάντα το Στίβενσον που δίνει στον Κουμπούρα. Προσπάθεια ευνηδιασμού για την ομάδα του Μαρουσίου που δεν έχει όμως αποτέλεσμα.
επίθεση 24 δευτερολέπτων. Κουμπούρα στον Στίβενσον. Αυτό στον Μαυροκεφαλίδη. Σούτα από τα 6 μέτρα. Εύστοχο από τον Έλληνα Σέντερ. 6-5 μειώνει το Μαρούσι με τον Μαυροκεφαλίδη να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Ο Έλληνα Σέντερ που ήρθε πριν από 2 χρόνια από την Ρώμα. Έκανε μια καλή πορεία στον Ολυμπιακό. Εδώ ένα τρίποντο από τον Χελμάνης. 9-5. Χελμάνης Μαυροκεφαλίδης, ένα δίδυμο που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προσπαθεί να τα αποδώσει ο Έλληνα Σέντερ, δεν τα καταφέρνει. Μαυροειδής όμως θα κερδίσει το φάουλ από τον Χελμάνης. Εδώ βλέπουμε τον Μπουτάουτας, τον Λιθουανό τεχνικό της Ρήγας, ο Ραμούνας Μπουτάουτας, ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Λιθουανίας, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο τόσο στο Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας το 2007, ενώ ήταν τέταρτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Πιεστική άμυνα από τους Λετωνούς, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Αμαρουσίου, νέο λάθος από τον Κουμπούρα, το κλέψιμο για τους Λετωνούς που ξεκινούν μια νέα επίθεση με τον Βίτολς. Το σούτα από την γραμμή των βολών είναι άστοχο. 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, 9-5 προηγείται η ρήγα του Αμαρουσίου. Πολλά τα λάθη, την ελληνική ομάδα προσπαθεί να βγάλει μια ακόμα επίθεση. Χαραλαμπίδης θα κερδίσει το φάουλ από τον Βάλτερς. Τρίτο ομαδικό για την λετωνική ομάδα. Ο Μπουτάουτας θα περάσει στο παιχνίδι των Ντάιρις Μπέρτανς. Ο Μπέρτανς που πήρε την θέση του Βάλτερς. Νέο άστοχο τρίποντο από τον Μαυροκεφαλίδη. Ένα σέντερ που δοκιμάζει αρκετά πυκνά την τύχη του από την γραμμή των 625. Δεν έχει δικαιωθεί μέχρι στιγμής από αυτή την επιλογή. Φάουλ τώρα από τον Μαυροειδή. Πολλά τα φάουλ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Είναι εμφανής η προσπάθεια και των δύο ομάδων να επιβάλλουν τον δικό τους τρόπο παιχνιδιού. Οι Λετωνοί που έχουν έναν λόγο παραπάνω, πως αγωνίζονται εντός έδρας. Ένα παιχνίδι που το θέλουν πάρα πολύ. Να κάνουν το 2-2 στην έδρα τους και να βρεθούν αυτοί σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση. Εδώ προσπάθεια διείσδυσης από τον Βίτολς, χωρίς όμως επιτυχία. Παραλίγο να κλέψει ο Στίβενσον, η μπάλα βγαίνει στην περιφέρεια στον Μπρούερ. Το τρίποντο τώρα από τον Βίτολς, εντελώς άστοχο. Rebound από τον Μαυροειδή που δίνει στον Κουμπούρα. Προσπαθεί το Μαρούσι να βγάλει εφηδιασμό, χωρίς όμως επιτυχία. Χαραλαμπίδης μαρκάρεται ασφυκτικά από τον Μπέρτανς. Ραμπίδης που δίνει στον Μαυροκεφαλίδη. Δεν δοκιμάζει και πάλι την τύχη του από τα 25. Πολύ καλή άμυνα από τον Μπρούερ που κλέβει και βγαίνει στον ευνηδιασμό. Έξυπνο φάουλ από τον Κουμπούρα που σταματά την προσπάθεια ευνηδιασμού του Αμερικάνου Γκάρτ. Ο Μπρούερ που έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Ζαντάρ την περασμένη αγωνιστική. Ήταν πάρα πολύ καλός και στο παιχνίδι της Ρήγας με την Barons για την Λετωνική Λίγκα πριν από λίγες μέρες. Ένα μάτς πάντως που η Ρήγα το έχασε. Προσπάθεια διείσδυσης και πάλι από τον Βίτολς χωρίς επιτυχία. Χαραλαμπίδης δίνει στο Στίβενσον. Μπαλά χτυπά στα πόδια του Σουντόπ. Επίθεση 24 δευτερολέπτων για την ελληνική ομάδα. Κουμπούρα στον Στίβενσον, αυτός αμέσως για τρεις. Είναι άστοχος, θα πάρει όμως το φάουλ από τον Μπέρτανς. Στίβενσον, μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές που έκανε πέρυσι στο Μαρούσι, έμεινε στην ελληνική ομάδα παρά το γεγονός ότι υπήρχε ενδιαφέρον από πολλές ισπανικές ομάδες και παρά το γεγονός ότι το Μαρούσι δεν κατάφερε να προκριθεί στην Ευρωλίγα. Ο Αμερικανός που είναι εύστοχος στην πρώτη του βόλη. Ο Αμερικανός που με την παρουσία του έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ελληνική ομάδα. 2-2. Το Μαρούσι μειώνει ακόμα περισσότερο. 9-7. Και μα για μία ακόμη βολή στον Αμερικανό. Εύστοχη και η τρίτη. 9-8.
το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Φαίνεται ότι και αυτό το παιχνίδι θα είναι πολύ ισορροπημένο, όπως και τα δύο τελευταία των δύο ομάδων στην Λετωνική πρωτεύουσα. Εδώ θα κερδίσει το φάουλ ο Ντάιρις Μπέρτανς. Ξεθεί στην γραμμή των βολών ο Λετωνός γκάρντ. Πρώτη βολή είναι άστοχη, έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Άστοχος και στις δύο βολές ο 19χρονος γκάρ της Ρήγας. Ευκαιρία για τον Μαρούς τώρα να περάσει μπροστά, θα τα καταφέρει. Έστοχος ο Χαραλαμπίδης, σε σούτα τα 6 μέτρα, 9-10. Για πρώτη φορά το Μαρούς περνά μπροστά. Εδώ είναι ακόμα φάουλ από τον Μαυροϊδή. Δεύτερο φάουλ για τον ένα σέντερ. Ένα πρόβλημα για τον Σούλη Μαρκόπουλου που θα περάσει στο παιχνίδι τον Μιλιαδάκη. Με το σώμα μάλλον το φάουλ από τον Μαυροϊδή. Δύο βολές για τον Κόρι Μπρούι. Εύστοχο στη δεύτερη. Έντεκα-δέκα. Η Ρίγα ξαναπερνά και πάλι μπροστά. Κουμπούρας προσπαθεί να βρει κάποιον να ξαμαρκάσει το παίχτη. Βρίσκει τον Στίβενσον. Στίβενσον βγάζει το Χαραλαμπίδη. Σου διατρεις από τον Άστο Μαρουσίου. Άστοχο. Προσπάθεια για rebound από τον Μαυροκεφαλίδη. Χωρίς όμως επιτυχία. Ο Μπρούερ σε μία ακόμη επίθεση των Λετωνών. Σου διατρεις από τον Αμερικανό. Βεβαιασμένη ενέργεια από τον πρώην άσο του Άρη και ευκαιρία για εφηδιασμό από τον Κουμπούρα που δίνει στον Στίβενσον. Προσπάθεια για διείσδυση, ο Γλυναδάκης στο χουκ, η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Rebound από τον Χελμάνης που δίνει και πάλι στον Μπρούερ. Ας ξέφρενος αριθμός το τελευταίο λεπτό και από τις δύο ομάδες. Μπρούερ που κάνει τη διείσδυση, βγάζει έξω τον Μπέντραν. Αυτός για δύο, εύστοχος, 13-10. Η Ρίγα με ένα γρήγορο σερί 4-0, παίρνει και πάλι προβάδισμα. Μαρούσι που πρέπει να ηρεμήσει τον τρόπο παιχνιδιού του. Βολεύει περισσότερο την Ρίγα ο γρήγορος ρυθμός. Σου διατρής από τον Κουμπούρα, άστοχο. Θα καταφέρει ο Λιδαδάκης, ο Λιδαδάκης που μπέρδεψε τον Χελμάνης και τον ανάγκασε να βγάλει την μπάλα εκτός παρκέ. Έτσι μια χαμένη επίθεση του Αμαρουσίου σώζεται. Αλλαγές συνέχειας για τον, από τον Ραμούνας Μπουτάουτας. Στο μάτς περνάει ο Ραΐτης Γκράφς στη θέση του Ούβης Χελμάνης. Ο Λετωνός ο οποίος δείχνει αρκετά εκνευρισμένος από την προηγούμενη απόφαση των διαιτητών. Διστάζει εδώ ο Μαυροκεφαλίδης για τρεις. Χαραλαμπίδης, ο Μαυροκεφαλίδη, τόσο τον Κουμπούρα. 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση ελληνικής ομάδας. Πολύ καλή πάσα από τον Κουμπούρα. Άτυχος όμως ο Μαυροκεφαλίδης. Το 13-10 παραμένει, 3-35 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μαρούσι που έχει μείνει χωρίς καλάθι το τελευταίο δίλεπτο. Αυτό το εκμεταλλεύεται η Ρίγα, υπέροχη προσπάθεια από τον Ντάιρις Μπέρτανς. Θα φτάσει σε ένα πολύ όμορφο lay-up, 15-10 και το σερί των Ελετωνών αυξάνεται στο 7-0. Κουμπούρα στον Μαυροκεφαλίδη, πιστάζει για τρεις. Ψάχνει να δει τον Χαραλαμπίδη. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση ελληνικής ομάδας. Σουτ χωρίς ισορροπία από τον Χαραλαμπίδη. Εύστοχο. 15-12. Είχε ανάγκη το Μαρούσι αυτό το καλάθι. 2-55 για το τέλος της περίοδου. Το Μαρούσι που είναι απαραίτητο να μείνει κοντά στο σκορ. Να μην επιτρέψει στην Ρίγα να ξεφύγει. Σουτ για 3 τώρα από τον Βίτολς. Είναι άστοχο. Πολλά τα τρίποντα από τους Λετωνούς. Ενδεικτικό του τρόπου παιχνιδιού. Εδώ είχαμε φάουλ πάνω στον Χαραλαμπίδη που δεν σφυρίχτηκε από τους διαιτητές. Κουμπούρα στον Χαραλαμπίδη, προσπάθεια διείσδυσης, βγάζει ο Χαραλαμπίδη στον Κουμπούρα. Δεν δοκιμάζει το τρίποντο.
Μπάλα στον Μαυροκεφαλίδη. Double team από τους Λετωνούς. Βγάζει έξω αυτός τον Στίβενσον. Εύστοχο το τρίποντο. Επιτέλους ένα εύστοχο τρίποντο για την ελληνική ομάδα. Το πρώτο της στο παιχνίδι. 15-15. Ένα γρήγορο σερί της ομάδας του Σούλη Μαρκόπουλου. Φέρνει και πάλι το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία. Νέα αλλαγή από τον Ραμούνα Μπουτάουτας. Εκτός παρκέ ο Κόρι Μπρούερ. Περνάει στη θέση του ο Άντριος Μαζούτης. Πολυφανός προπονητής της Ρήγας που έχει αλλάξει σχεδόν ολόκληρη την βασική του πεντάδα. Μόνο ο Σουντόφ έχει μείνει από τους αρχικούς πέντε. Ο Κουμπούρας ένα σούτα τα 4 μέτρα. Μπάλα θα του κάνει τελικά το χατήρι. Μπάλα που αναπήδησε δύο φορές η Στεφάνη. Τελικά κατέληξε στο καλάθι της λετωνικής ομάδας. Σερί 7-0 από το Μαρούσι που έχει μετατρέψει το 15-10 υπέρ της Ρήγας σε 17-15 υπέρ του. Εδώ χάνουν την μπάλα οι Λετωνοί. Μπάλα όμως που βγήκε εκτός από χέρι παίκτη της ελληνικής ομάδας. Το Σουντόφ βρίσκει και πάλι το δρόμο προς το καλάθι της ελληνικής ομάδας. Ένα ακόμη τρίποντο για τους Λετωνούς, 18-17. Είπαμε και το ξεκίνημα της αναμέτρησης ότι είναι απαραίτητο το Μαρούσι να είναι πολύ προσεκτικό στην περιφερειακή του άμυνα. Ένα τρίποντο από τον Στίβενσον δεν καταφέρνει να ανταποδώσει. Κερία ευνηδιασμού για τους Λετωνούς. Απρόσεκτος όμως στην τελική ενέργεια ο Άγκαρς Βίτολς. Ένα δώρο εδώ από τον Λετωνό Γκάρτ που είχε την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του. Δεν τα κατάφερε όμως. 18-17 για την Ρήγα, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτου δεκαλέπτου. Στεφανίδης, νέος Αλθόν, θα κερδίσει το φάουλ από τον Άντριος Μαζούτης. Πρώτο φάουλ για τον Λιθουανό Γκάρτ. Ενώ ξαναπερνά στο παιχνίδι ο Κόρι Μπρούερ για τα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Αλλαγή και για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ο Σον Χαφ περνάει στο παιχνίδι. Ενώ ο Στεφανίδης θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχο στην πρώτη, 18-18. Εύστοχος και στη δεύτερη. 18-19, 58 δεύτερα πριν από το τέλος. Και πάλι μπροστά το Μαρούσι. Οι διαιτητές θα σφίξουν και πάλι φάουλ. Φάουλ του Χαφ πάνω στον Μπρούερ. Φάουλ εκτός φάσης. Παναμερικανό να διαμαρτύρεται. Το Μαρούσι που έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Έτσι ο Κόρι Μπρούερ είναι στη γραμμή των βολών για δύο ελεύθερες βολές. Πρώτη είναι εύστοχη, 3-3 για τον Αμερικανό. Ο Μπρούερ πάντως που θα έχει βρει σκούρα από την άμυνα της ελληνικής ομάδας, καθώς σκοράρει μόνο με ελεύθερες βολές. Ο Μπρούερ με πάνω από 20 πόντους κατά μέσο όρο τόσο στα παιχνίδια της Λετωνικής Λίγας, όσο και σε αυτά της Βαλτικής Λίγας, αλλά και στο EuroCup. Εύστοχος και στις δύο βολές ο Αμερικανός, προβάδισμα και πάλι για την Ρήγα. 40 δεύτερα. Είναι από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο Βρακεφαλίδης, Στίβενσον, να κάνετε από τον Μπρούερ. Πάλι ο Μαυροκεφαλίδης, νέο τρίποντο τον Μαυροκεφαλίδη. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, 0-3 για τον Έλληνα Σέντερ. 24 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Θα μείνουν περίπου 4 δεύτερα για το Μαρούσι να ολοκληρώσει κάποια επίθεση. Εδώ δεν κερδίζει φάουλ ο Μπρούερ. Λάθος όμως από τον Μαυροκεφαλίδη. Απρόσεκτος εδώ ο Έλληνα Σέντερ. 10 δεύτερα ακόμα. Όλα για την Ρήγα. Ο Αρούση που είχε την ευκαιρία να έχει μια τελευταία επίθεση. Εδώ γίνεται το λάθος από τον Μαζούτη. Μεταφορά μπάλας δίνουν οι διαιτητές. Διαμαρτύρεται ο Λιθουανός Γκάρτ. Το 20-19 παραμένει. Νέα αλλαγή από τον Σούλη Μαρκόπουλο. Περνά στο
Παιχνίδι ο Πάτα Καλάδη στη θέση του Λουκά Μαυροκεφαλίδη, ο Έλληνας προπονητής που θέλει έναν ακόμη κοντό για να μπορέσει να βγάλει ένα σούτ από την περιφέρεια στα 3,7 δευτερόλεπτα που απομένουν. Βάλα φτάνει στο Στίβενσον. Στίβενσον στο σούτ για 3. Είναι άστοχο. Αμένει ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. 20-19 στο φινάλε της πρώτης περίοδου μπροστά η Ρίγα. Σε ένα παιχνίδι με απόλυτη ισορροπία που βέβαια και στη συνέχεια του αναμένεται άκρος συναρπαστικό. No further for the brightest basketball around. Live Cup Ties, the magazine, news, plus Greek League. All essential hoops, while others wait for the rebound. The best in Europe are cleaning up. Floorball's gonna go big time, no question. See for yourself as 20 countries vie for the World Championship. 3 live rounds this month for the World Cup riders who love nothing more than to take the air. Great action from the rink with a double dice on the ice. The Under 20 World Championship and the Spengler Cup. The surfing event of the year is set to roll. The Pipeline Masters from Hawaii means the ASP has saved the best till last. Wind down the year with a depression-busting plan. Christmas week is packed with goodies. There's something for everyone. No kidding. Roll on the good times. December on Eurosport 2. New Generation Sports Channel. Και πάλι μαζί από την Ρίνα Χαρίνα. Ένα πολύ ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο εδώ στη Λετωνική πρωτεύουσα. Η Ρίγα που προηγείται 20-19 του Αμαρουσίου σε ένα παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του EuroCup. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο με το Μαρούσι να έχει την κατοχή. Ο Λιαδάκης, πολύ καλή κίνηση, άστοχο όμως το jump shoot. Ανδρέας Λιαδάκης, αποκάλυψη του Αμαρουσίου την περσινή σεζόν. Πολύ καλές εμφανίσεις και με την εθνική ομάδα. Κυνήγησε απεγνωσμένα το όνειρο του NBA, δεν τα κατάφερε όμως, έτσι επέστρεψε στα πάτρια εδάφη. Συνέχεια στα τρίποντα από την Ρίγα, ένα άστοχο από τον Χελμάνης. Με τον Ήπο έχουν δοκιμάσει πάρα πολλές φορές την τύχη του σε θέση 25. Το επιθετικό φάουλ από τον Στεφανίδη προς τον Μαζούτης. Βλέπετε εδώ αυτό το πέρασμα του χεριού του Έλληνα Γκάρτ στον ώμο του Λιθουανού και ήταν η παράβαση. 20-19, 9 και 10 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Μπρούερ. Βάλα φτάνει τελικά στον Μαζούτης και πάλι Μπρούερ. Κάνεται από τον Χαφ. Προσπαθεί να πάρει το screen από τον Χελμάνης. Ο Μπρούερ τελικά για 3 είναι άστοχος. Ο Αμερικανός που δεν είναι σε καλή βραδιά. Έχει 4 πόντους όλους από βολές. Εδώ ο Πατ Καλάδης, εντυπωσιακό κάρφωμα. Πάρα πολύ καλή κίνηση από τον Καλάθης που άδειασε τον Μπρούερ και έφτασε πολύ εύκολα στο καλάθι. Εδώ ο Στεφανίδης, ποιος που προσπάθησε να πάρει το επιθετικό φάουλ και τα καταφέρνει. Παίρνει η ρεβάνς από τον Μαζούτης για το προηγούμενο επιθετικό φάουλ το οποίο κέρδισε ο Λιθουανός από αυτόν. Εμαρτύρεται ο Μαζούτης. Το καλό πάντως είναι ότι η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Μία ακόμη αλλαγή από τον Μπουτάουτας που προσπαθεί να βρει το ιδανικό σχήμα. Στο παιχνίδι πέρασε ο Σάντις Βάλτερς στην θέση του Κόρεϊ Μπρούερ. Ο Βάλτερς που είναι ο μοναδικός παίκτης της Ρίγα, όπου ο οποίος ήταν στην ομάδα που αντιμετώπισε το Μαρούσι πριν από 1,5 περίπου χρόνο για το EuroCup. Πολλά λάθη πάντως και από τις δύο ομάδες. Λάθη πριν από την Ρίγα, λάθος και τώρα από το Μαρούσι με αυτό το ακυροπίδημα του Σον Χαπ. 20-21 προηγείται το Μαρούσι.
8 και 15 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Νέο άστοχο σούτ από τους Λετωνούς. Πρέπει να αξιοποιήσει το Μαρούς αυτή την ευκαιρία. Νέος ευνηδιασμός και νέο κάθομα από τον Καλάθι. Πάρα πολύ καλός ο Πιτσιρικάς. 20-23. Καλάθης, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι και έχει δώσει έναν διαφορετικό ρυθμό. Δύο ευνηδιασμοί για το Μαρούσι, που με ένα μικρό σερί 4-0 έχει πάρει προβάδισμα 20-23 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Εδώ ο Μαρκόπουλος που δίνει τις οδηγίες στους παίκτες του. Το Μαρούσι που στη διάρκεια της πρώτης περίοδου δεν μπόρεσε να ανοίξει το ρυθμό. Επιθέσει περισσότερο των 24 δευτερολέπτων. Τώρα στο δεύτερο, στη δεύτερη περίοδο, κατάφερε να βγάλει δύο ευνηδιασμούς, να πετύχει δύο εύκολα καλάθια. Ο Ραμόνας Μπουτάλτος που σαφώς και δεν θα είναι καθόλου ικανοποιημένος από τις επιλογές των παικτών του σε αυτά τα δύο πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Μπουτάλτος που ξέρει πολύ καλά τον τρόπο παιχνιδιού των ελληνικών ομάδων, καθώς Σούκο λίγες φορές έχετε μετβοήσει την εθνική ομάδα. Ποντάρουν πολλά οι Λετωνοί σε αυτόν και στην εμπειρία του για να οδηγήσει την Ρίγα και πάλι σε μεγάλες επιτυχίες. Όπως είπαμε, η Λετωνική ομάδα ήταν η πρώτη πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ιστορία της Ευρωλίγας, του κυπέλλου πρωταθλητριών. Τρεις κατακτήσεις στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60. Και βέβαια οι Λετωνοί ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουν να φτάσουν και πάλι σε εκείνο το επίπεδο. 7 και 50 για το τέλος του ημιχρόνου. 20-23 μπροστά το Μαρούσι, με τους Λετωνούς να αναζητούν ακόμη το πρώτο τους καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παραλίγο βήματα από τον Έρνεστ Κάλβε. Νέο άστοχος από την περιφέρεια. Το rebound από τον Γρινιαδάκη. Το Μαρούσι που έχει επιβάλει το ρυθμό του στη δεύτερη περίοδο. Κυριαρχεί στα rebound. Δεν έχει επιτρέψει στους Λετωνούς να ανανεώσουν τις επιθέσεις τους. Ευκαιρία τώρα να πάρει και άλλη διαφορά. Να ο καλάθις πάλι. Σουτ για 3 είναι άστοχος. Χαμένη ευκαιρία για το Μαρούσι να προηγηθεί με συν 6. Προσπάθεια ευνηδιασμού τώρα από τους Λετωνούς. Βάλα στην περιφέρεια στον Χελμάνι. Σουτ για 3. Εύστοχο. Θα μαρκάρει και πάλι ο Λετωνός forward. Χελμάνης, ο οποίος μπορεί να είναι 2 μέτρα και 4 εκατοστά. Συχνά πυκνά όμως δοκιμάζει την τύχη του από την περιφέρεια. Έχει ήδη 2 έστοχα τρίποντα σε 3 προσπάθειες. 23 όλα. Ωραία ενέργεια από τον Στίβενσον. Το χούκ όμως από τον Γλυνιαδάκη είναι άστοχο. Νέα επίθεση για την γηπεδούχο ομάδα. Χελμάνης και πάλι βάζει πλάτη τον Καλάθες. Όμως Καλάθες παίρνει το rebound, δίνει στον Χαφ. Δύσκολο καλάθι, εκτός ισορροπίας από τον Αμερικανό, που είναι όμως τυχερός. 23-25 το Μαρούσι που διατηρεί το προβάδισμα. 6-25 είναι από το τέλος του ημιχρόνου. Οι Λετωνοί που προσπαθούν να ανοίξουν το ρυθμό χωρίς όμως επιτυχία. Ωραία κίνηση εδώ από τον Κάλβε. Χωρίς όμως αποτέλεσμα, νέα επίθεση για το Μαρούσι. Ο Στεφανίδης με την μπάλα. Ατομική προσπάθεια από τον Ήλνα Γκάρτ, χωρίς όμως επιτυχία. Μια βεβαιασμένη ενέργεια από τον Χριστόφορο Στεφανίδη. Ο Βάλτερς υποπίεσε από το πλάι, εύστοχος. Τρομερό τρίποντο από τον Βάλτερς. Βάλτερς που είχε σκοτώσει το Μαρούσι στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων πριν από 1,5 περίπου χρόνο στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Και βάλει 24 πόντους. Η Ρίγα είχε επικρατήσει 68-70 εκείνο το παιχνίδι, παίρνοντας τελικά την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης και αφήνοντας εκτός την ομάδα του Αμαρουσίου. Αλλαγές επί αλλαγών και για τις δύο ομάδες. 3 αλλαγές για την Ρίγα, 2 για το Μαρούσι. Χαραλαμπίδης περνά στη θέση του Στίβενσον. Ξανά και πάλι στο μάτσο Κουμπούρα στη θέση του Στεφανίδη. Την άλλη μεριά και ο Ραμούνας Μπουτάουτας άλλαξε κατά τα 3-5 την πεντάδα του. 26-25, 5,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Φάουλ τώρα πάνω στον Στεφανίδη από τον Ντάιρις Μπέρτανς. Τελικά οι διαιτητές σφύριξαν επιθετικό φάουλ του Γνιαδάκη στην προσπάθεια για screen
από τον Έλληνα Σέντερ. Μία ακόμη χαμένη επίθεση για τον Μαρούσι, που αν και ξεκίνησε καλά στην δεύτερη περίοδο, προηγήθηκε 20-23. Έχει μπλοκάρει στο τελευταίο δίλεπτο, κάνοντας το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Εδώ πολύ ωραία ενέργεια από τον Μπέρτανς. Η πάσα του όμως δεν ήταν καθόλου καλή στον Χελμάνης. Έγινε το κλέψιμο από τους παίκτες του Αμαρουσίου και νέα επίθεση για την ελληνική ομάδα. Κουμπούρας στον Χαφ, τους δίνει στον Χαραλαμπίδη. Βγαίνει από τα σκρίν ο Κουμπούρας. Σούτ από τη γραμμή του φάουλ για τον Έλληνα Γκάρτ. Μπάλα είναι μέσα. 26-27, νέο προβάδισμα για την ελληνική ομάδα. Εδώ πάντως η άμυνα του Αμαρουσίου πιάνεται στον ύπνο. Υπέροχη δίσδυση από τον Άνδριους Μαζούτης. Καλάθι από τον Λιθουανό. 28-27, 4-38. Από το τέλος του ημιχρόνου. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στην πρωτοπορία. Σου τριών πόντων από τον Καλάθι, μπάλα δεν μπαίνει. 28-27. Ελμάνης ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Βρίσκει τον Μπέρτανς. Ο Μπέρτανς που θα πάρει τελικά το φάουλ από τον Γκρινιαδάκη. Κοτώνεται γρήγορα με φάουλ ο Έλληνα Σέντερ. Ένα από τα προβλήματα που έχει ο Ανδρέας Γκρινιαδάκης. Ενώ ο Μπρούερ θα περάσει και πάλι στο παρκέ. Βλέπετε εδώ το φάουλ, το άγγιγμα του χεριού από τον Γκρινιαδάκη. Εύστοχος ο Μπέρτανς στην πρώτη βολή. 29-27. Ο Μπέρτανς που φτάνει τους 5 πόντους. Πρώτη εύστοχη βολή σε 3 προσπάθειες. Μία στις 4 τώρα για τον νεαρό Λετωνό. 29-27. Κουμπούρας δίνει στον Γκρινιαδάκη. Μαρκάρεται από τον Σουντόπ. Δάκης και πάλι στον Κουμπούρα. Διείσδυση από τον Έλληνα Γκάρτ που βγάζει έξω στον Χαραλαμπίδη. 3 δεύτερα για την λήξη της επίθεσης της ελληνικής ομάδας. Δεν προλαβαίνει ο Γκρινιαδάκης. Μένει η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Αμαρουσίου. Πολύ καλή άμυνα από την Ρίγα. ...29-27, 3-45 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Ρίγα που εξακολουθεί να προηγείται, εκμεταλλευόμενη τα πολλά λάθη του Αμαρουσίου. Σουντόφ εδώ βρίσκει τον Μπρούερ, πιέζεται αυτός από τον Χαραλαμπίδη, ο Αμερικανός που είναι άστοχος. Follow όμως από τον Σουντόφ. Η πρώτη προσπάθεια ήταν αποτυχημένη, η δεύτερη όμως ήταν επιτυχημένη. Ο Κροάτης που νίκησε κατά κράτος τους σέντερ της ελληνικής ομάδας. 31-27, Χαραλαμπίδης για 3, είναι άστοχος. Το rebound από τον Μπρούερ, ευκαιρία για φνηδιασμό για την Ρίγα που θα γίνει. Φινάλε με κάρφωμα από τον Ντάιρις Μπέρτανς. Δύσκολα τα πράγματα για τον Μαρούσι που μένει πίσω. 33-27, ένα μικρό σερί 7-0 από την Ρίγα που παίρνει σημαντικό προβάδισμα. Αυτό το συν 6, μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Το Μαρούσι που ξεκίνησε καλά, προηγήθηκε 20-23. Το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου έχει όμως εγκλωβιστεί σε αυτό το ασφυκτικό man-to-man της λετωνικής ομάδας. Πολλά τα λάθη από την ελληνική ομάδα που έχει εγκλωβιστεί στην άμυνα των Λετωνών. Ο Μαρούσι που έχει εσείως 7 λάθη, όχι πολύ καλά ποσοστά στα σούτ εντός παιδιάς. Πρέπει να βελτιώσει πολύ την απόδοσή του και να μην επιτρέψει βέβαια στην Ρίγα να ξεφύγει. Η Ρίγα που παρά το γεγονός ότι δεν έχει σε καλή βραδιά τον Κόρι Μπρούερ, τον μεγάλο της όπλο που έχει 4 πόντους όλους με βολές, έχει βρει λύσεις όμως από τον Ούμπις Χελμάνη που είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 9 πόντους, ενώ 8 έχει και ο Μπρούνο Σουντό, οι δύο μεγάλες απειλές για την ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου. Η ελληνική ομάδα που έχει πρώτο σκόρερ τον Τζερόντ Στίβενσον και τον Κώστα Χαραλαμπίδη με 6 πόντους. Το
Το Μαρούσι μπορεί να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένο στις επιθέσεις του. Παίκτες του που στα τελευταία λεπτά έχουν προβεί σε επεβιασμένες ενέργειες και αστεία λάθη, δίνοντας την ευκαιρία στην Ρίγα να πάρει αυτό το μικρό προβάδισμα των 6 πόντων. Ο Κουμπούρας προσπαθεί να βρει κάποιον παίκτη ξεμαρκάριστο. Αλλά φτάνει τελικά στον Χάφσου για 3 από τον Αμερικανό, εύστοχο. Ένα σούτ χρειαζόταν το Μαρούσι, τρίποντο οξυγόνο για την ελληνική ομάδα που μειώνει στους 3, 33-30, 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η επίθεση πάντως και πάλι βεβαιασμένη για την ελληνική ομάδα που λίγο έλειψε να κάνει ένα ακόμη λάθος. Πιέζει εδώ ο Χαραλαμπίδης τον Μπρούερ. Ο Μαρούσι, μία ζώνη 3-2. Στον τόπο πάντως θα πετύχει το καλάθι με αυτή τη Ραβένσα. 35-30, Κροάτης που έχει πάρει πλέον τα ενία στο σκοράρισμα. Έχει φτάσει τους 10 πόντους. Μόνος παίκτης στο παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων. 35-30, εδώ πολύ καλή η κίνηση από τον παίκτη του Αμαρουσίου. Τυχερός ήταν τελικά ο Σταύρος του Τζιαράκης, αλλά του έκανε τελικά το χατήρι. 35-32, του Τζιαράκης που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει μεγαλύτερη δύναμη κοντά στο καλάθι. Ελληνική ομάδα που παίζει πλέον με δύο σέντερ. Ψηλό σχήμα σε μια ζώνη 3-2. Με στόχο να μπλοκάρει κάπως τα περιφερειακά σούτ. Εδώ πάντως ο Βάλτερς είναι ξεμαρκάριστος, εύστοχος για 3. 38-32 ήταν τελικά ο Μπέρτανς. Ένα τρίποντο μαχαιριά για την ελληνική ομάδα, καθώς επετέφθη στο τελευταίο δευτερόλεπτο της επίθεσης της Ρίγας. Αυτό είναι το ρίσκο της άμυνας ζώνης για τους παίκτες του Σούλη Μαρκόπουλου. Εδώ πάντως θα ανταποδώσει ο Χαραλαμπίδης. 38-34, το Μαρούσι που έχει αφήσει πλέον το man-to-man και έχει στραφεί στη ζώνη. Ο κίνδυνος όμως της ζώνης είναι αυτό, στα αμαρκάριστα περιφερειακά σούτ, όπως ήταν το προηγούμενο του Βέρτανς. Δεν πάρε στο Σουντόφ, σούτ από την περιφέρεια, άστοχο. 38-34, 50 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ευκαιρία για το Μαρούσι να πλησιάσει στο σκόρο, Κουμπούρας στον Χαραλαμπίδη. Man-to-man από την λετωνική ομάδα. Γίνεται το screen από τον Τζιαράκη, μπάλα φτάνει στον Κουμπούρα. 10 δεύτερα για την επίθεση του Αμαρουσίου. Κουμπούρας που δίνει στον Τζιαράκη, αυτός μπερδεύεται. Προσπάθησε να κερδίσει το φάουλ, χωρίς όμως επιτυχία. 30 δεύτερα για την λήξη του ημιχρόνου. Σουτ για 3 από τον Χελμάνης, εύστοχος και πάλι. Κάνει πολύ μεγάλη ζημιά ο Λετωνός forward. Τρίτο τρίποντο από τον Άσο της Ρήγας, η διαφορά στους 7. Το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη τιμή της, 41-34. 14 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου, όλα στην διάθεση του Αμαρουσίου που χρειάζεται ένα καλάθι. 7-6-5 δευτερόλεπτα, ο Κουμπούρας με την μπάλα βγάζει στο Χαραλαμπίδη. Σουτ για 2 από τον Έλληνα γκάρντ, είναι εύστοχο. Με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο της δεύτερης περίοδου. 41-36, αυτό θα είναι το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Η Ρίγα που πάτησε γκάζι στα τελευταία 3 λεπτά της περίοδου και χάρη στα εύστοχα τρίποντα του Ούβις Χελμάνης και του Ντάιρις Μπέρτανς πήρε αυτή την μικρή διαφορά. 41-36 για την λετωνική ομάδα. Εμείς θα σας αφήσουμε. Μείνετε μαζί μας, θα επιστρέψουμε σε περίπου 10 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. The Greek League's the scene for the clashes of ancient foes. The rivalry's no myth. It's legendary. Greek League, Saturday night, only on Eurosport 2. Είμαι ο Παναγιώτης Λούτας και ξεκινάμε την ενημέρωση με ποδόσφαιρο. Στην Κορίνθιανς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρονάλντο που επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά τα συνεχόμενα προβλήματα που αντιμετώπισε με τα γόνατά του. Ο 32χρονος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα που πριν από 2 ημέρες κέρδισε την άνοδό της στην μεγάλη κατηγορία του Βραζιλιάνικου Πρωταθλήματος με μάλιστα πολύ μεγάλη ευκολία. Παρελθόν από τον πάγκο της Real Madrid αποτελεί ο Μπέρτ Σούστερ μετά τη νέα ήττα της Βασίλισσας από τη Σεβίλη στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και τις δηλώσεις του ότι η Real δεν έχει καμία τύχη κοντά στην Μπαρσελόνα στο ερχόμενο εκκλάσικο. Οι διδικούντες στην ομάδα αναζητούν τον αντικαταστάτη του με μεγάλο φαβορή τον Χουάντε Ράμος που θα βρεθεί στη Μαδρίτη μέσα στην εβδομάδα για να υπογράψει εκτός απρόπτου συμβόλαιο συνεργασίας με τη Real. Μάλιστα, ο Ισπανός τεχνικός, δισνικητής του κυπέλου UEFA με τη Σεβίλη, είναι πιθανό να κοουτσάρει τη Real στο ελκλάσικο του Ισπανικού Πρωταθλήματος κοντά στην Μπαρσελόνα στην ερχόμενη Κυριακή.
Πριν από λίγες ημέρες, ο Σάντος Μιρασιέρα έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάξης 3,5 χρόνων από την Ισπανική δικαιοσύνη για τα επεισόδια στα οποία είχε συμμετάσχει στον αγώνα της Ατλέτικο με την Μαρσέιγ για το Champions League την 1η Οκτωβρίου και την επίθεση κατά αστυνομικού. Ο δικηγόρος του έκανε έφεση, η οποία έχει τελικά αποτέλεσμα, καθώς η ποινή φυλάξης μετατράπηκε σε χρηματικό ποσό. Έτσι, ο Γάλλος φίλος της Μαρσέιγ πλήρωσε 6.000 ευρώ και αφέθηκε ελεύθερος, γεγονός που ηρεμεί κάπως το κλίμα λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων στη Μασσαλία. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι Ισπανοί θέλουν την νίκη, καθώς μάχονται για την πρώτη θέση με τη Λίβερπουλ, όπως και οι Γάλλοι όμως, που αν επικρατήσουν σίγουρα τρίτη. Στο άλλο μάτς του ομίλου, η Eindhoven υποδέχεται τη Λίβερπουλ, με τους Ολλανδούς να θέλουν την νίκη και παρέλα απώλεια της Μαρσέιγ για να συνεχίσουν στο κύπελλο UEFA. Ενώ οι Άγγλοι από την πλευρά τους θέλουν το τρίποντο για να πάρουν την πρώτη θέση σε περίπτωση που δεν κερδίσει η Ατλέτικο στη Μασσαλία. Στον τρίτο όμιλο του Champions League, όλα έχουν ξεκαθαρίσει για τα παιχνίδια Μπαρτσελόνα Σαχτάρ και Βασιλεία Sporting είναι τυπική διαδικασία. Καθώ η Μπαρτσελόνα είναι σίγουρα πρώτη, η Sporting θα την ακολουθήσει στην επόμενη φάση του Champions League ω δεύτερη, ενώ η Σαχτάρ θα συνεχίσει στο κύπελλο UEFA ω τρίτη. Κόντρα στου Πορτογάλου, η Βασιλεία θα κυνηγήσει την πρώτη τη νίκη στη διοργάνωση. Το μεγάλο παιχνίδι τη 6η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου του Champions League διεξάγεται απόψε στο ΆΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό για την ανόρθωση. Οι πράσινοι, μετά τις δύο σπουδές εκτός έδρας νίκες τους σε βάρος των Βέρντερ Βρέμις και Ίντερ, θέλουν νίκη ή ισοπαλία για να πάρουν το εισιτήριο για τους 16. Απ' την άλλη μεριά, οι Κύπροι που αποτελούν την τεράστια αυτήν η έκπληξη θέλουν μόνο τους 3 βαθμούς για να συνεχίσουν στη διοργάνωση. Εμείς ήρθαμε στην Αθήνα να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Είπαμε ότι δεν είναι εύκολο, αλλά σε κανένα παιχνίδι για μας δεν ήταν το εύκολο μέχρι τώρα που παίξαμε. Έχουμε κάποιες δυσκολίες όπως είχαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, πιστεύουμε στους ποδοσφαιριστές αύριο να μπουν μέσα στο αγωνιστικό χώρο και να δώσουν ό,τι καλύτερο έχουν ούτε ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Η ομάδα του Χέντεν Κάτε κρατάει την πρόκριση στα χέρια της μετά το σπουδαίο διπλό στο Μιλάνο πριν από 2 εβδομάδες. Τώρα η αποστολή πρέπει να ολοκληρωθεί με τον Χέντεν Κάτε να τονίζει ότι η ομάδα του σέβεται αλλά δεν φοβάται την ανόρθωση. Νιώθουμε καλά και είμαστε αισιόδοξοι. Βέβαια, σεβόμαστε πολύ την αντίπαλό μας επειδή είναι μια πολύ σκληρή ομάδα και δυσκολοκατάβλητη. Τα έχουν πάει εξαιρετικά στο Champions League σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου. Τους σεβόμαστε αλλά δεν τους φοβόμαστε. Από το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα έχουν ξεσπάσει ταραχές με αφορμή το θάνατο ενός 15χρονου που έχουν οδηγήσει σε πολύ μεγάλες καταστροφές. Όταν κατετόνισε ότι οι παίκτες του έχουν το μυαλό τους μόνο στο μάτς. Ίσως δεν είναι σωστό να το πω, καθώς αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται πολύ άσχημα γεγονότα στην Ελλάδα. Αλλά όλοι μας είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να μην έχουμε το μυαλό μας στα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας και να προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους εαυτούς μας, την ομάδα μας και γενικότερα για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκτός αποστολής για την ομάδα του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι τραυματίες Γκάμπριελ, Νίλσον και Μουν. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Βέρντερ Βρέμις υποδέχεται την Ίντερ. Οι Ιταλοί με 8 βαθμούς έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση και θέλουν την νίκη για να εξασφαλίσουν την πρωτιά, χωρίς να περιμένουν το αποτέλεσμα του αγώνα στο ΆΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό για την ανόρθωση. Από την άλλη μεριά, η Βέρντερ χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη και να μην νικήσει η ανόρθωση στο ΆΚΑ για να αφήσει τέταρτο τους Κύπριους και να συνεχίσει το UEFA. Όταν κερδίσαμε στην Αθήνα στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, όλοι πιστέψαμε ότι προκριθήκαμε. Στο Champions League όμως δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια δεν δείξαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Δεν είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα, κάτι που πρέπει να διορθώσουμε, καθώς στη φάση των νοκάουτ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Θα αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολους αντιπάλους και πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι αν θέλουμε να συνεχίσουμε. Τώρα αυτό το οποίο θέλουμε είναι να επικρατήσουμε στη Βρέμη και να πάρουμε την πρώτη θέση στον όμιλο. A un livello di accordo con il nostro potenziale. Και η Βέρντερ όμως χρειάζεται την νίκη για να συνεχίσει στο κύπελλο UEFA. Αυτό βέβαια για να συμβεί δεν θα πρέπει η ανόρθωση να νικήσει στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε λοιπόν πως έχει μέχρι στιγμής ο δεύτερος όμιλος του Champions League με την Ίντερ να έχει 8 βαθμούς, τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί με 7, την ανόρθωση με 6 και την Βέρντερ Βρέμις στους 4 βαθμούς. Μάχη για την πρόκριση πραγματοποιείται και στον πρώτο όμιλο. Ρώμα, Τσέλσι και Μπορντό διεκδικούν τις δύο προνομιούχες θέσεις με την αναμέτρηση της Ρώμα με την Μπορντό στο Ολύμπικο να ξεχωρίζει. Οι Ιταλοί, αν δεν χάσουν, συνεχίζουν στην επόμενη φάση, ενώ με νίκη είναι σίγουρα πρώτοι.
Οι Γάλλοι από την πλευρά τους θέλουν οπωσδήποτε το τρίποντο της νίκης για να προκριθούν και σε περίπτωση ήττας της Chelsea από την Κλου στο Λονδίνο θα είναι μάλιστα πρώτη. Ο προπονητής των Ρωμαίων Λουσιάνο Σπαλέτη αισιοδοξεί ότι η ομάδα θα εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα και θα πάρει την πρόκριση. Μετά τους πρώτους δύο αγώνες φαινόταν πως η Μπορντό θα αποκλειστεί. Όμως τώρα η πρόκριση είναι εφικτή και περνάει από αυτό το παιχνίδι. Οι αντιπαλοί μας έχουν ένα πλεονέκτημα όσον αφορά την κατάστασή τους, αφού δεν έχουν κάτι να χάσουν. Παρόμοια είναι τα πράγματα και για εμάς. Ξεκινήσαμε άσχημα στον όμιλο, αλλά τώρα έχουμε την ευκαιρία να προκριθούμε και μάλιστα ως πρώτοι. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Στόχος μας είναι η πρόκριση και βέβαια η πρώτη θέση στον όμιλο. Οι Γιροντίνοι θέλουν μόνο τους 3 βαθμούς για να συνεχίσουν στη διοργάνωση. Ο Λοράν Μπλάν όμως τονίζει ότι η ομάδα του δεν θα παίξει φουλ επίθεση από το πρώτο λεπτό και θα προσπαθήσει να μην επιτρέψει στη Ρώμα να προηγηθεί στο σκορ. Νομίζω πως το μεγάλο λάθος που μπορούμε να κάνουμε στο παιχνίδι θα είναι να μπούμε επιθετικά από το πρώτο λεπτό και να κλείσουμε τη Ρώμα στην περιοχή της. Στην πραγματικότητα αυτό θέλει η Ρώμα. Αν παίξουμε έτσι θα πέσουμε στο παιχνίδι τους. Δεν λέω πως θα πρέπει να περιμένουμε τη Ρώμα στην περιοχή μας, αλλά πρέπει να βρούμε μία μέση λύση. Δεν θέλουμε να επιτεθούμε γρήγορα και να δεχτούμε γκολ σε κάποια αντεπίθεση. Αν η Ρώμα πετύχει πρώτη γκολ, τότε θα μιλάμε για μια πραγματική καταστροφή. Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που η Chelsea δεν νικήσει την Κλου στο Λονδίνο, θα περάσουν τόσο η Ρώμα όσο και η Μπορντό σε περίπτωση νίκης των Γάλλων, καθώς οι Ρωμαίοι υπερτερούν σε ενδεχόμενο ισοβαθμίας με την Chelsea. Στο άλλο μάτς, η Chelsea υποδέχεται την αδιάφορη Κλουζ. Οι περσινοί φιναλίστες σε περίπτωση νίκης προκρίνονται στην επόμενη φάση και μάλιστα ως πρώτη σε περίπτωση που η Ρώμα δεν κερδίσει την Μπορντό. Αν όμως χάσουν ή φέρουν ισοπαλία με τους Ρουμάνους, θα αποκλειστούν εάν η Μπορντό νικήσει στο Ολύμπικο την ίδια ώρα. Πρόκριση και με ήττα για τους μπλε σε περίπτωση που η Ρώμα δεν ιτηθεί από την Μπορντό. Μετά από μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, ο Σέβα Μπαγιεστέρος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Λαπάς της Μαδρίτης. Ο 59χρονος τρίλος του Γκολφ, που πάσχει από καρκίνο του εγκεφάλου, θα βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μην υπάρξει κάποια επιπλοκή. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μπαγιεστέρος είχε κατακτήσει στην καριέρα του 87 τίτλους, ανάμεσα σε αυτούς 3 Βρετανικά Open και 2 Αμερικανικά Masters. Συνέχεια στις καταπληκτικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα Hockey Επιπάγου των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσαν οι Boston Bruins που επικράτησαν με 5-3 τον Tampa Bay Lightning και έφτασαν τις 14 νίκες στα 16 τελευταία παιχνίδια τους. Η ομάδα της Βοστόνης προηγήθηκε με 3-0 στην πρώτη περίοδο και με 4-1 στο δεύτερο 20 λεπτό. Ένα λεπτό πριν από το τέλος, οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να μειώσουν σε 4-3 για να δεχθούν ένα ακόμη γκολ 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος για να διαμορφωθεί το τελικό 5-3. Έτσι, οι Bruins παραμένουν στην κορυφή της βορειοανατολικής περιφέρειας με 42 βαθμούς, έχοντας το καλύτερο ρεκόρ σε όλη την Ανατολή. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, δυνατά συνέχισαν και οι St. Louis Blues που επιβλήθηκαν με 6-3 τον Nashville Predators. Σημαντική νίκη κατέκτησαν και οι Toronto Maple Leafs με 4-2 επί των New York Islanders. Καλό αποτέλεσμα και για τους Florida Panthers που επιβλήθηκαν τον Ottawa Senators με 4-3. Περνάμε στο NBA όπου με 41 πόντους του Dwayne Wade, οι Miami Heat κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Charlotte Bobcats με 196. Τέλος στο σερί των 9 συνεχόμενων ητών έβαλαν οι Golden State Warriors νικώντας με 112-102 τους Oklahoma City Thunder. Νίκη επίσης και για τους Memphis Grizzlies και Orlando Magic. Ολοκληρώνουμε την ενημέρωση σας με ιστιοπλοεία και τον ιστιοπλοϊκό αγώνα Vendée Globe που βρίσκεται αισίως την 300η του ημέρα. Τα πληρώματα απομακρύνονται από τις ακτές της Νότιας Αφρικής και κατευθύνονται προς την Αυστραλία. Ο Jean-Pierre Dick με Palpebre Bank Dex ακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση, αυξάνοντας μάλιστα στη διαφορά στα 30,7 ναυτικά μίλια από τον δεύτερο Roland Jourdain με Veolia Environnement που ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της σημερινής ημέρας, ξεπερνώντας τον Sebastien Jose που πλέον υποχώρησε στην τρίτη θέση, όντας πίσω κατά 0,6 ναυτικά μίλια από τον Jose. Πίσω από τους πρωτοπόρους ακολουθεί ο Μισελ Δεσογιό με Φόντσια, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ο Ζαν Λεκά με Βέμα Τεριό που ξεπέρασε τον Βισάν Ριού με Πέρμπε. Panasonic is the largest electronic group in the world with more than 300,000 employees with a leading position in the professional and consumer visual products area. As key supplier and sponsor of the Olympic Games,
Panasonic brand stands for product excellence and picture quality. With rapid expansion of flat television sets, picture quality is becoming the criteria of choice. As the market moves from SD to HD, customers' expectations are rising to match this new increased picture quality. Our latest flat panel televisions deliver best picture quality, brilliant colors, contrast in full HD resolution. However, if most flat televisions can accommodate high quality on still pictures, it becomes much more challenging on moving images, like action movies or sports broadcasters on Eurosport HD. Making the choice of your Viera flat panel television is choosing best motion reproduction. No wonder that Panasonic is the proud sponsor of Eurosport HD. Nunca lo dudé. Sabía lo que tenía que hacer. Lo duro que tenía que jugar. Lo que tenía que practicar. Más duro que cualquier otro, mucho más duro. Y lo logré. The Aspire Sports Academy is ready to turn you into the champion you want to be. Aspire today, inspire tomorrow. Η ομάδα του Αμαρουσίου στο παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του EuroCup. Την ίδια στιγμή διεξάγονται και άλλες αναμετρήσεις για την διοργάνωση. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο ρωσικός εμφύλιος δεύτερου ομίλου. Η Unix Kazan νίκησε τη Δύναμο Μόσχας 80-71. Πλέον η Unix είναι η πρωτοπόρος του ομίλου, μία από τις ελάχιστες αίτητες ομάδες διοργάνωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμα μερικά παιχνίδια, όπως αυτό του Πανελληνίου με την Νέα Χασαρών, με την ελληνική ομάδα να προηγείται 71-54, 7 λεπτά πριν από το τέλος. Να μάθει αυτό για τον 4ο όμιλο. Για τον 8ο όμιλο, η Μπουντούσινος με την Χέμο Φαρμένη στο 37-37 στην Ποντγκόριτσα για τον 8ο όμιλο, ενώ η Νίμπουργκ παίζει με την Μπιλμπάο 68-84 για τους Ισπανούς. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και στον 7ο όμιλο με την Φορτιτού του Μπολόνια να νικάει εκτός έδρας τη Ζελέσνικ 68-52. Ενώ η Κίμκι με νέο προπονητή, τον Σέρχιο Σκαριόλο πλέον στον πάγκο της, προηγείται αυτή τη στιγμή 49-42 της Μπεσίκτας σε παιχνίδι για τον τρίτο όμιλο. Και τον όμιλό μας, τον πρώτο όμιλο, όπως είπαμε, η Ροάν αντιμετωπίζει την Ζαντάρ στις 9.30 ώρα Ελλάδος. Ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο, 41-36 για την Ρίγα που είχε προηγηθεί και με συν 7 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Οι Λετωνοί που έκαναν το παιχνίδι τους στο τέλος του ημιχρόνου και μπόρεσαν να πάρουν αυτή τη μικρή διαφορά. Εδώ ο Μπρούερ διαμαρτύρεται για φάουλ που του έγινε από τον Μαυροϊδή στην προσπάθεια το lay-up. Γιατί δεν έδωσαν τίποτα. 5 δευτερόλεπτα για την λετωνική ομάδα. Μπρούερ, Κελμάνης δεν ξέρουν, δεν έχουν δει το ταμπλό οι Λετωνοί. Θα τους μείνει η μπάλα, καλή άμυνα από το Μαρούσι. Καλό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα. Το Μαρούσι που χρειάζεται να σφίξει ακόμα περισσότερο την περιφερειακή του άμυνα, καθώς έδωσε αρκετά αμαρκάριστα σούτ στους Λετωνούς, που με κορυφαίους τους Σούντοφ και Μπέρτανς, αλλά και τον Χελμάνης, έχουν αυτό το μικρό προβάδισμα. Αυτή η τριάδα είναι που κάνει τα πολύ μεγάλα προβλήματα στην ελληνική ομάδα, μαζί και με τον Βάλτερ. Μπρούερ, ένα ακόμα λάθος από τον Αμερικανό, εκτός τόπου και χρόνου. Ο Κόρεϊ Μπρούερ, ο Αμερικανός που δείχνει αποσυντονισμένος με μόλις 4 πόντους, με 4 βολές, λάθη, πολύ άσχημα ποσοστά εστοχίες στα σούτ εντός παιδιάς.
Παρ' όλα αυτά όμως ο Μαρούς πρέπει να προσέξει και τους υπόλοιπους παίκτες της Ρήγας. Τον Οκεφαλίδη, σουτ για τρεις. Εύστοχος αυτή τη φορά. Τα καταφέρνει ο Έλληνας Σέντερ μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες. 41-39 μειώνει το Μαρούς στους δύο. Ο Μαρούς που βρέθηκε να χάνει 41-34 στο 19ο λεπτό. Εδώ το σουτ από τον Βάλτερς δεν μπορεί να ανταποδώσει ο Λετωνός. Επίθεση 24 δευτερολέπτων για την ελληνική ομάδα που έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να περάσει μπροστά. Επέστρεψε και πάλι στο man to man η Ρίγα. Ο Μαυροκεφαλίδης κάνει τη διείσδυση. Δεν μπορεί να βγάλει στον Μαυροειδή. Κλέβουν οι Λετωνοί που ξεκινούν μια νέα επίθεση. Ο Βάλτερς. Ο Βάλτερς μαρκάρεται από τον Κουμπούρα. Σουντόφ. Για τρεις, εύστοχο. Βρίσκει λύσεις και από την περιφέρεια ο Κροάτης ύψους 2 μέτρων και 21 εκατοστών. Κανοποιημένος ο Μπουτάουτας. 44-39. Τον Σουντόβ να είναι ο πρώτος σκόρου του παιχνιδιού με 13 πόντους. Κροάτης με 3 στα 3 τρίποντα. Ο Προκεφαλίδης που δεν μπορεί να ανταποδώσει. Μάχη για το rebound με τελικό νικητή τον Μπρούερ. Η ομάδα που θα πρέπει να είναι πιο ήρεμη, βεβαιασμένο το προηγούμενο τρίποντο του Μαυροκεφαλίδη. Εδώ ένα ακόμη φάουλ από τον Κουμπούρα. Κουμπούρας που διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Πράγματι δεν φαίνεται να κάνει κάτι ο Έλληνας γκάρτ, περισσότερο ο Βάλτερ τον αποθεί. Εδώ το λάθος από τους Λετωνούς. Πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες. Η Ρίγα απλά τα έχει εκμεταλλευτεί λίγο παραπάνω από το Μαρούς και έχει αυτή τη διαφορά των 5 πόντων. 7,5 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Το Μαρούς που ψάχνει ένα εύκολο καλάθι να ξαναπλησιάσει το σκορ. 10 δεύτερα για την ελληνική ομάδα. Ο Μαυροκεφαλίδης που προσπαθεί. Double team από την λετωνική ομάδα. Κουμπούρας για 3 με ταμπλό άστοχος. Καλές προϋποθέσεις για τον Κουμπούρα. Πολύ άστοχο όμως το σούτ. Να εδώ ο Μπρούερ βρίσκει το κενό χώρο. 46-39, υπέροχο lay-up από τον Αμερικανό. Το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για τον πρώην άσο του Άρη. Και διαφορά και πάλι πάει στους 7, τη μέγιστη τιμή της. Το Μαρούς πρέπει να προσέξει σε αυτό το σημείο, να μην επιτρέψει στην Ρίγα να ξεφύγει στο σκορ. Μαυροειδής κάνει την κίνηση, τάπα από τον Σουντόφ. Πληκτικός ο Κροάτης, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Αναμφίβολα ο πολυτιμότερος παίκτης μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Μπρούερ μαρκάρεται από τον Κουμπούρα. Σουτ για 3 από τον Αμερικανό. Αλλίωσε την προσπάθειά του ο Κουμπούρας. Ευκαιρία για ευνηδιασμό για την ελληνική ομάδα. Ο Κουμπούρας όμως δεν τα καταφέρνει. Απρόσεπτο το lay-up. Σπουδαία χαμένη ευκαιρία για το Μαρούσι να μειώσει τους 5. 6-25 για το τέλος της τρίτης περιόδου. 46-39 για την Ρίγα. Λετωνοί που θέλουν ένα ακόμη καλάθι για να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Σουντόφ βγάζει αμαρκάριστος εντελώς ο Χελμάνης για 3 εύστοχος. 49-39. Πολύ μεγάλη ζημιά τόσο από τον Σουντόφ όσο και από τον Χελμάνης. Φτάνει στους 15 πόντους ο Λετωνός φόρουαρντ και διαφορά για πρώτη φορά στους 10. Σε πολύ δύσκολη θέση το Μαρούσι. Μια καθοριστική επίθεση για την ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου που χρειάζεται ένα καλάθι για να περιορίσει κάπως τη διαφορά. Δεν θα τα καταφέρει όμως ο Μαυροκεφαλίδης. Νέα επίθεση για την Ρίγα που έχει ξεκινήσει εκρηκτικά στην τρίτη περίοδο. Ο Μπρούερ θα πάρει ένα ακόμη φάουλ από τον Κουμπούρα. Φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Αμερικανού. Η μπάλα θα είναι από πλάγια για την λετωνική ομάδα. Το Μαρούσι που την πατάει όπως και στην πρώτη του επίσκεψη εδώ στη Ρίγα πριν από 2 χρόνια. Όταν και ένα ξέσπασμα της λετωνικής ομάδας τότε στα τέλη της δεύτερης περίοδου. Είχε ανεβάσει την διαφορά πάνω από τους 10 πόντους. Βέβαια τότε το Μαρούσι είχε βρει τον τρόπο να επιστρέψει. Το Μαρούσι που πριν από 2 χρόνια τον είχε περάσει από την πρωτεύουσα της Λετωνίας, νικώντας με 62-60 σε παιχνίδι για την πρώτη φάση του Euro Cup. Είχε βρεθεί να χάνει με 40-30 στο ημίχρονο. Μια όμως πολύ καλή εμφάνιση από τον Ρεϊνάλντα Σεϊμπούτη στο δεύτερο ημίχρονο του έδωσε την δυνατότητα να φύγει από εδώ με το διπλό. Τότε και οι δύο ομάδες είχαν προκριθεί από εκείνον τον όμιλο και βέβαια είχαν ξανααναμετρηθεί και στον δεύτερο γύρο. Τότε ήταν η σειρά της Ρήγας να κάνει το 2-2 και να πάρει την πρόκριση για τα πρώιμη τελικά. Ο Μαρούσι έμεινε
εκτός νυμφώνος, χωρίς να κάνει κάποια νίκη. Πολύ κρίσιμη καμπή του παιχνιδιού. 49-39 προηγείται η Ρίγα στη μεγαλύτερη διαφορά που έχουν πάρει οι γηπεδούχοι στο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι που στηρίζονται στον πολύ καλό Ούβις Χελμάνης που έχει φτάσει εσείς στους 15 πόντους, 13 έχει ο Μπρούνο Σουντόφ και 10 ο Ντάρις Μπέρτανς. Αυτή είναι η τριπλέτα φωτιά για τους γηπεδούχους. Από την άλλη μεριά το Μαρούσι έχει μόνο τον Χαραλαμπίδη με διψήφιο αριθμό πόντων. Έχει 10 ο Ελνασγκάρ. Από εκεί και πέρα ακολουθεί ο Στίβενσον με 6. Το Μαρούσι που δεν έχει πάρει λύσεις και πόντους από τους σέντερ του. Μαυροκεφαλίδης, ο οποίος έχει μείνει μόλις στους 5 πόντους. Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, κορυφαίος σκόρερ της ελληνικής ομάδας. Την νίκη επί της Ροάν την περασμένη αγωνιστική με 23 πόντους. 49-39, 5-4-3 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Λετωνών. Άστοχος αυτή τη φορά ο Χελμάνης του σουτ για 3. Ευτυχώς για το Μαρούσι, καθώς ανέβαινε αυτό το τρίποντο, η διαφορά θα πήγαινε στο συν 13. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Χαραλαμπίδης θα τα καταφέρει. Στους 12 ο Έλληνας Γκάρτ, 49-41. Χαραλαμπίδης πάντως που ώρες δείχνει να παίζει μόνος του κόντρα στην Ρίγα. 4-50 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Χρειάζεται μια καλή άμυνα το Μαρούσι για να πάρει και πάλι τα πάνω του και να μπορέσει βέβαια να επιστρέψει στην διεκδίκηση της νίκης. Εδώ γίνεται η διείσδυση. Χελμάνης και πάλι για 3, εντελώς αμαρκάριστος. Τυχερό το Μαρούσι. Θα πάρει όμως το rebound ο Βίτολς. Πιάστηκε στον ύπνο εντελώς η άμυνα του Μαρουσί. Τόσο ο Χελμάνης όσο και ο Βίτος ήταν εντελώς αμαρκάριστη. Διαφορά και πάλι στους 10, 51-41. Δεν λειτουργήσαν καθόλου τα blockout της ελληνικής ομάδας. Ο Κουμπούρας προσπαθεί να κάνει τη δίσδυση. Βγάζει στο Μαυροειδή που συγκρατεί την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση ελληνικής ομάδας. Ο Μαυροκεφαλίδης δίνει στον Μαυροειδή το καλάθι για το Μαρούσι. 51-43. Το Μαρούσι πάντως που δυσκολεύεται στις επιθέσεις του. Λίγο έλειψη κεφάλι. Μπάλα να μείνει στα χέρια των παικτών του. Ο Σούντοφ. Πολύ καλή ενέργεια. Θα πάρει το θετικό λοιπόν και θα πετύχει το καλάθι. 53-43 από τον Κροάτι Σέντερ. Ασταμάτητος ο Σούντοφ. 15 πόντους. Αυτός και ο Χελμάνης. Η πρώτη σκόρη της αναμέτρησης. Εδώ νέο επιθετικό φάουλ θα σφυρίξουν οι διευθυντές. Τίποτα δεν πηγαίνει καλά στο Μαρούσι. Αναγέσει επί ελαγών από τον Μουτάουτας που φαίνεται ότι βρήκε το σχήμα που έψαχνε. Θα περάσει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο ο Ράιτης Γκράφς στη θέση του Ούβις Χελμάνης. Μουτάουτας που θέλει να ξεκουράσει λίγο τον forward του. Εδώ είδαμε σε επανάληψη πάλι το επιθετικό φάουλ που έκανε ο Χαραλαμπίδης. 3,5 λεπτά ακόμη για το τέλος της περίοδου. Άστοχος για 3 ο Μπέτρανς. Οι Λετωνοί που και σε αυτό το παιχνίδι βομβαρδίζουν κατά ρυπάς από την γραμμή των 6-25. Ο Βίτολς που δίνει τη θέση του και πάλι στον Μπρούερ. Ο Μπρούερ ο μόνος ουσιαστικά τα βαριά πυροβολικά της Ρίγας που δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό. Αυτό είναι καλό για το Μαρούσι. Κουμπούρας μαρκάρεται από τον Μαζούτης, δίνει στον Χαραλαμπίδη και απέναντί του τον Μπέτρανς. Χαραλαμπίδης βγάζει υπέροχη ασίστ στο Μαυροειδή, υποψία βημάτων. Τελικά όμως το σουτ δεν ήταν εύστοχο από τον Έλληνα σέντερ. Νέα επίθεση για την Ρίγα. Μαζούτης έχει απέναντι τον Κουμπούρα. Προσπάθεια για διείσδυση. Ένα jump shoot από τα 4 μέτρα άστοχο από τον Λιθουανό Γκάρ. Νέα επίθεση για τον Μαρούς που χρειάζεται ένα καλάθι για να μειώσει και πάλι τη διαφορά. Υπέροχη ασίστα από τον Κουμπούρα στον Μαυροκεφαλίδη. Έστοχο lay-up από τον Έλληνα Center που μειώνει και πάλι στους 8. 53-45, 2-40 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μπρούερ έχει απέναντι τον Στίβενσον. Δίνει στον Σουντόφ. Αυτός τον Μπέτρανς, Σουντόφ και πάλι, υπέροχο κάρφωμα από τον Κροάτι Σέντερ. Δεν έχει αντίπαλο σε αυτά τα ύψη ο Κροάτης. 55-45, τον Σουντόφ να φτάνει τους 17 πόντους και να είναι πλέον ο πρώτος σκόρ της αναμέτρησης. 55-45 μάλλον το σκορ.
Διαφορά στους 10. Ο Βροκεφαλίδης εντελώς αμαρκάριστος. Θα βγάλει την μπάλα από το καλάθι ο Σουντόφ. Καθόλου ανώμημα. Νόμιμη ενέργεια του Κροάτη, καθώς η μπάλα ήταν στην Στεφάνη. Διαφορά στο συν 10. Με την Ρίγα να έχει μία ακόμη ευκαιρία να την ανεβάσει ακόμα περισσότερο. Σουντόφ με τον Μαυροϊδή έχει πολλά προβλήματα ο Έλληνας σέντερ. Παρ' όλα αυτά θα υποχρεώσει τον Κροάτη στα βήματα. Μαρκόπουλος που θα βάλει στο παιχνίδι τον Πατ Καλάθη στην θέση του Μαυροϊδή. Ξέλης Μαρκόπουλος που προσπαθεί να βρει το αντίδοτο στο μαρκάρισμα του Σουντόφ αλλά και του Χελμάνης που το έχουν κάνει την πολύ μεγάλη ζημιά. Εδώ Μαυροκεφαλίδης βγάζει τον Χαραλαμπίδη και αυτός τον Κουμπούρα εύστοχος για 3. 55-48. Κουμπούρας που βρίσκει τον τρόπο, τον δρόμο προς το καλάθι. Κουμπούρας πολύ καλός σουτέρ από την περιφέρεια. Χρειάζεται τα τρυποντά του το Μαρούσι. Σήμερα πάντως δεν είναι σε πολύ καλή μέρα. Σουντόφ για 3 θέλει να τα αποδώσει. Δεν τα καταφέρνει. 1-17 για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ευκαιρία τώρα για το Μαρούσι να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Μαυροκεφαλίδης στο Στίβενσον. Σουτ για 3 από τον Αμερικανό. Εύστοχο και αυτό. 55-51. Δύο συνεχόμενα τρίποντα από το Μαρούσι που κάνει ένα μικρό σερί 6-0. Ρίχνοντας την διαφορά στους 4 πόντους, 55-51 και ευσπεσμένα ο Ραμούνας Μπουτάουτας καλεί time out για να ανακόψει τον ρυθμό της ελληνικής ομάδας που βρήκε μετά από αρκετή ώρα λύσεις από την περιφέρεια. Το Μαρούσι που χρειάζεται τα τρίποντα για να μειώσει και πάλι έκανε τον μεγαλύτερο, κάλυψε την μεγαλύτερη διαφορά. 55-45 έγινε 55-51. Χρειάζεται όμως μεγαλύτερη σταθερότητα από την ελληνική ομάδα. Το Μαρίος που εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του Γελμάνης, ο οποίος βρέθηκε στον πάγκο. Στο μεταξύ, λίγα δεύτερα πριν από το τέλος, η Μπιλμπάο νικάει 92-79 στην Τσεχία την Νίμπουργκ. Ισπανοί που από ό,τι δείχνει το πράγμα θα παραμείνουν αίτητοι, θα κάνουν το 3-3. Σπουδαία εκτός έδρας νίκη και για την Φορτιτού του Μπολόνια που προηγείται 70-59 τη Ζελέσνικ ελάχιστα δεύτερα πριν τελειώσει το παιχνίδι στην Σερβία. Ενώ και ο Πανελλήνιος είναι πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη στη διοργάνωση καθώς 2 λεπτά πριν από το τέλος νικά 79-68 την Μπνέη Ασαρών. Ενώ πολύ καλά τα πηγαίνει η έτερη ομάδα της πρωτεύουσας της Λετωνίας, η Barons Ρίγα. Η Barons που νικάει 54-64 στο 30 λεπτό μέσα στην Σόφια, την Academic. Μια καλή βραδιά μέχρι στιγμής για τα λετωνικά χρώματα. 55-51. Δεν τα καταφέρουν οι Λετωνοί. Θα πάρει το rebound πάντως ο Χελμάνης και θα κερδίσει το φάουλ από τον Πατ Καλάθη. Έχουν πολλά προβλήματα οι παίκτες του Αμαρουσίου όσο αφορά τον τομέα των rebound, καθώς έχουν δώσει την δυνατότητα στους Λετωνούς να ανανεώσουν ούκο λίγες φορές τις επιθέσεις τους. Δύο βολές για τον Ούβις Χελμάνης, εύστοχη πρώτη, 56-51, ήταν τους 16 πόντους ο Λετωνός forward, έχει 2-2 βολές. Και τώρα 57-51, 49 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Κουμπούρας ο Χαραλαμπίδης που προσπαθεί να βγει από τα screen, παίρνει τελικά την μπάλα. Screen από τον Στίβενσον, Χαραλαμπίδης με τον Μπρούρα απέναντί του. Χαραλαμπίδης που θα δώσει στον Καλάθη, 3 δευτερόλεπτα, 2 το τρίποντο από τον Καλάθη, είναι άστοχο. Λειτουργήσε πολύ καλά εδώ η άμυνα των Λετωνών, υποχρεώνοντας το Μαρούσι σε μια πολύ άσχημη επίθεση με ένα τρίπολο της απελπισίας στο τελευταίο δευτερόλεπτο. 15 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου, όλα στην διάθεση της λετωνικής ομάδας. 57-51, ο Μπρούερ με την μπάλα, πως όλα δείχνουν μάλλον αυτός θα πάρει το τελευταίο σουτ. Όχι τελικά, δίνει στον Μπέρταν, σουτ για 3 αυτός, είναι εύστοχο, 60-51, ένα τρίποντο μαχαιριά από τον Ντάιρις Μπέρτανς, 2-2 από τον Λετωνό Γκάρτ. Θα φτάσει στους 13 πόντους και θα δώσει αέρα 9 πόντων στην ομάδα του. Ένα σερί 5-0 στο τελευταίο λεπτό για την Ρίγα που είναι και πάλι διαφορά 9 πόντων και σαφώς βέβαια έχει ένα σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της τέταρτης και τελευταίας περιόδου.
Floorballs going global. 20 stirred up nations cross sticks in the Czech Republic for an ever expanding championship. Floorball World Championship, every day, live on Eurosport 2. Prove your football knowledge with our fantasy football game. Sign up for free and show off your managerial ability. Πάλι μαζί από την Ρίγα, 60-51 προηγείται η Ρίγα του Αμαρουσίου. Οι Λετωνοί που, αν και δεν ξεκίνησαν πολύ καλά στην τρίτη περίοδο, στη συνέχεια βρήκαν ρυθμό με μερικά εύστοχα τρίποντα, ειδικά από τον Χελμάνης αλλά και τον Μπέρτανς, ανέβασαν τη διαφορά στο συν 10. Το Μαρούσι ανέτρεψε την κατάσταση, πλησίασε στους 4, 55-51, περίπου 2 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, χάρη στα τρίποντα του Κουμπούρα και του Στίβενσον. Ένα μικρό σερί όμως 5-0 της λετωνικής ομάδας στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Της έχει δώσει πλέον ένα σημαντικό προβάδισμα με 9 πόντους. 60-51 το Μαρούσι θα πρέπει να σφίξει ακόμα περισσότερο την περιφερειακή του άμυνα. Έχει δεχτεί πάρα πολλά τρίποντα. Η ελληνική ομάδα που χρειάζεται συγκέντρωση και προσοχή για να επιστρέψει και πάλι στην διεκδίκηση της νίκης. Καλή προσπάθεια από τον Μαυροκεφαλίδη, άτυχος όμως ο Έλληνας σέντερ. Τελικά Καλάθης θα πάρει το rebound. Ανανεώνεται η επίθεση των 24 δευτερολέπτων για την ελληνική ομάδα. 9,5 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. 60-51. Κάθε επίθεση είναι καθοριστική για το Μαρούσι, που καλείται να καλύψει αυτή τη διαφορά των 9 πόντων. Καλάθης βγάζει στο Μαυροκεφαλίδη. Συγκρατεί την μπάλα ο Έλληνας σέντερ και τελικά πετυχαίνει έστω και με δυσκολία το Καλάθη. 60-53. Λουκάς Μαυροκεφαλίδης πάντως που δεν έχει δώσει τις λύσεις που θα περίμενε ο Σούλης Μαρκόπουλος. 9 πόντους από τον Έλληνα σέντερ, με άσχημα όμως ποσοστά ευστοχίας. Μαρκόπουλος ο οποίος επιμένει στο man-to-man, ο Μπέρτανς για 3 είναι άστοχος. Είναι τον πάντως που κυρίως από την περιφέρεια απειλούν, μόνο ο Χελμάνης προσπαθεί κοντά στο καλάθι. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί το Μαρούσι, καθώς δεν είναι δυνατόν σε όλη τη διάρκεια του μάτς τα τρίποντα να μπαίνουν. Πρέπει όμως να είναι πολύ πιο προσεκτική η ελληνική ομάδα. Ένα ακόμη επιθετικό φάουλ εκτός φάσης από τον Μαυροκεφαλίδη. Άδικα διαμαρτύρεται ο Έλληνας σέντερ, καθώς ήταν φάουλ. Μαρκόπουλος που θα περάσει στον αγώνα των Χαφ. Περνάει όμως και ο Σουντόφ, Κροάτης, που έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Εδώ βλέπετε το πώς αποθεί ο Μαυροκεφαλίδης τον Μαζούτη. 60-53, ήταν μια καλή ευκαιρία εδώ για το Μαρούσι να πλησιάσει και πάλι. Χελμάνης δίνει στο Σουντόφ, υπέροχη κίνηση από τον Κροάτη και κάρφωμα. 62-53, θα είναι τους 19 πόντους ο Κροάτης σέντερ. Πολλά τα προβλήματα στην άμυνα του Μαρούσι, τόσο στην περιφέρεια αλλά όσο και κοντά στο καλάθι. Εδώ ο Χαβ για 3. Μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Σώζει με αυτοθυσία ο Χελμάνης στην μπάλα. 62-53. 8-15 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα για το Μαρούσι. Εδώ ο Μαζούτης. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των Λετωνών. Βρίσκει τον χώρο ο Λιθουανός και πετυχαίνει το καλάθι. 64-53. Για πρώτη φορά η διαφορά φτάνει τους 11 πόντους. Το Μαρούσι που έχει πάρα πολλά προβλήματα στην αμυντική του λειτουργία. Έχει δεχτεί πολλά εύκολα καλάθια και σε αυτό το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου από την Ρίγα, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους Λετωνούς να έχουν πάρει διαφορά στους 11 πόντους. Κουμπούρας τώρα, 5 δευτερόλεπτα. Καλάθης βγάζει έξω στον Χαφ, διστάζει αυτός για 3-2, 1 δευτερόλεπτο. Μένει μπάλα και πάλι στα χέρια των παικτών του Μαρουσίου. Όχι τελικά. Πολύ τυχερό καλάθι από τον Χαφ, ακριβώς με την εκνοή των 24 δευτερολέπτων. Ο Μπουτάτος που διαμαρτύρεται στους διαιτητές, τονίζοντας ότι είχε εκπνεύσει ο χρόνος επίθεσης της ελληνικής ομάδας.
Ένα τυχερό καλάθι στην ίστατη ώρα για το Μαρούς που μειώνει 64-55. Κελμάνης όμως συνεχίζει το χαβά του. 66-55. Οι Λετωνοί που βρίσκουν λύσεις τόσο από την περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι. Και έτσι διατηρούν αυτή την διαφορά των 11 πόντων. Κουβούρα στον χαφ. Δίνει αυτό στον Μαυροκεφαλίδη. Σούτα 6 μέτρα από τον Έλληνα σέντερ. Άστοχο. Σε ένα ακόμα rebound ο Χελμάνης που δίνει στον Μπρούερ. Ο Μπρούερ που αποτελεί τον αδύναμο κρίκο σήμερα της Ρίγα. Έχουν αναλάβει όμως ο Σουντόφ και ο Χελμάνης για την λετωνική ομάδα. Ο Σουντόφ τώρα με τον Μαυροκεφαλίδη. Κανένας παίκτης μέχρι στιγμής στο Μαρουσί δεν έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την reverse τρίπλα του Κροάτη, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεται, κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Δύο αλλαγές τώρα για τον Σούλη Μαρκόπουλο, Στεφανίδης και ο Γλυνιαδάκης περνάνε στον αγώνα. Ο Μπρούερ για μία ακόμη φορά εκτός παρκέ. ...66-55, 6,5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Νέα επίθεση για τους Λετωνούς. Χελμάνης, τον Σουντόφ, double team από τους παίκτες του Μαρουσίου. Προσπάθεια για κλέψιμο από τον Χαραλαμπίδη που δεν μπορεί όμως να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Έχουν μείνει 5 δευτερόλεπτα, 4 για την Ρίγα. Υπέροχη διείσδυση από τον Μαζούτης, απίστευτο από τον Λιθουανό. Για μία ακόμα φορά φτιάχνεται στον ύπνο η ομάδα του Αμαρουσίου. 68-55 στους 13 για πρώτη φορά. Αντί το Μαρούσι να μειώνει τη διαφορά, η Ρίγα την αυξάνει συνεχώς. 5-55 για το τέλος του παιχνιδιού και πλέον τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα για την ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου που θα πρέπει να βρει οπωσδήποτε λύσεις τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Εδώ θα κερδίσει ο Στεφανίδης το φάουλ από τον Μαζούτ. Εκπληκτικό γκολ του κόστου από τον Λιθουανό στην προηγούμενη φάση που μέσα σε 5 δευτερόλεπτα διέσχισε το μισό γήπεδο και πέτυχε πολύ εύκολα το καλάθι. Νέα αλλαγή από τον Μπουτάουτας. Στον αγωνιστικό χώρο περνάει ο Ράιτης Γκράφς στη θέση του Ούβης Χελμάνης. Στεφανίδης στον καλάθι για τρεις, εύστοχος. 68-58. Ένα τρίποντο οξυγόνο για την ελληνική ομάδα που ρίχνει τη διαφορά στους 10. Φάουλ τώρα από τον Στεφανίδη που δείχνει στους διαιτητές ότι δέχτηκε αγωνιά από τον παίκτη της Ρήγας. 68-58. Μπουτάουτας που δίνει οδηγίες στον Σουντόφ. Εδώ ο Σουντόφ με τον Γλιαδάκη τον νικά κατά κράτος. 70-58. Στους 21 πόντους ο Μπρούνο Σουντόφ δεν έχει αντίπαλο πραγματικά κοντά στο καλάθι. Κροάτης που όποτε χρειάστηκε πυροβόλησε και από την περιφέρεια. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο Μαρούσι που δεν έχει βρει ακόμη τρόπο για να τον αντιμετωπίσει. Στεφανίδης στον καλάθι, 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση της ελληνικής ομάδας. Τελικά γίνεται το φάουλ από τον Σουντόφ. Σουντόφ που δεν έχει προβλήματα με τα φάουλ. 70-58, περίπου 6 λεπτά ακόμα για το τέλος της αναμέτρησης. Ο Μπρούερ που θα περάσει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση του Μαζούτης. Στεφανίδης είναι στον καλάθι, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Γουνιαδάκης, μπάλα πάει στον χαφ. Θα γίνει τελικά το φάουλ από τον Άγκαρς Βίτολς, τον ύπου διαμαρτύρωτο ότι πάτησε τη γραμμή ο Αμερικανός φόρουαρ του Αμαρουσίου. ...70-58, 5 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Μια καθοριστική επίθεση για το Μαρούς που χρειάζεται οπωσδήποτε το καλάθι. Θα το πετύχει ο Πατ Καλάθης. Καλάθι και φάουλ από τον άσο του Μαρουσίου. 70-60. Φάουλ από τον Σουντόφ και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή στον πιτσιρικά της ελληνικής ομάδας. Καλάθης που έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση μέχρι στιγμής, δίνοντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου. Έχει φτάσει εσύ ως τους 9 πόντους και τώρα 10. 70-61, διαφορά που πέφτει σε μονοψήφιο αριθμό πόντων. 4-50 για το τέλος του παιχνιδιού. Το Μαρούσι που γυρίζει δυνάμεινά του σε ζώνη.
Είναι άστοχο το τρίποντα από τον Σουντόφ. Ευκαιρία τώρα για τον Μαρούσι να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Ο Καλάθης θα κάνει όμως το λάθος. Απρόσεκτος εδώ ο παίκτης του Αμαρουσίου. Χάθηκε μια καλή ευκαιρία για τον Μαρούσι να ρίξει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. 4,5 λεπτά ακόμα. Οι Λετωνοί που δεν βιάζονται, είναι λογικό. Θα προσπαθήσουν να πάνε σε επιθέσεις 24 δευτερολέπτων για να ροκανίσουν τον χρόνο. Εύστοχος και πάλι ο Σουντόφ. Πραγματικά νίκητος ο Κροάτης. Φτάνει τους 23 πόντους με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας. Και πάλι διαφορά πάνω από τους 10, 72-61. Και πλέον τα χρονικά περιθώρια λιγοστεύουν επικίνδυνα για την ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου. Εδώ Γουνιαδάκης που περνά κοντά στη ρακέτα. Καλή ραβέρσα. 72-63. 3-55 για το τέλος του παιχνιδιού. Το Μαρούσι πάντως που δεν δείχνει ικανό να μειώσει τη διαφορά. Διαφορά που πηγαίνει τους 9 στους 11 και από τους 11 στους 9 πόντους. Με τους Λετωνούς να βρίσκουν τρόπους να φτάνουν στο καλάθι της ελληνικής ομάδας. Εδώ ένα ακόμη καλάθι, αυτή τη φορά από τον Γκραφς. Διαφορά και πάλι στους 11. Δεν λειτουργεί καθόλου καλά η αμυντική λειτουργία του Αμαρουσίου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην Ρίγα να φτάνει εύκολα σε καλάθια. Διπλή αλλαγή τώρα από τον Ραμούνας Μπουτάουτας και πάλι στο παρκέ ο Χελμάνης μαζί με τον Σάντις Βάλτερς. 74-63, 3,5 λεπτά ακόμη το φινάλε της αναμέτρησης. Το Μαρούσι που χρειάζεται πηγόντως πόντους για να μειώσει την διαφορά. Νιστάζει για τρεις ο Στεφανίδης, δίνει στον καλάθι. Airball το τρίποντο από τον Ελναπέκτη. Παρ' όλα αυτά όμως το Μαρούσι θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς ο Σουντόφ θα κάνει το φάουλ. Ο Σουντόφ που φορτώθηκε με φάουλ. Πάντως μέχρι στιγμής έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο Μαρούσι με 23 πόντους, 7 στα 10 δίποντα, 3 στα 5 τρίποντα, 10 rebound. Εκπληκτικό double-double από τον Κροάτη που έχει επικρατήσει πλήρως τον center του Αμαρουσίου. Εδώ ο Ανδρέας Γλιαδάκης θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές και ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά και πάλι κάτω από τους 10 πόντους. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Έλληνας center. 74-64. Ο Γλιαδάκης που φτάνει τους 3 πόντους, ήταν η πρώτη του βολή. Βγήκε ένα στα 4 δίποντα. Εύστοχος και στη δεύτερη, 74-65. Και ο Τζαλότ Στίβενσον θα περάσει στο παρκέ στη θέση του Χαραλαμπίδη. Ο Στίβενσον και αυτός με την σειρά του, ενώ ξεκίνησε καλά, σημώνοντας σε 9 γρήγορους πόντους, δεν τα πάει καλά. Γενικότερα, η περιφερειακή γραμμή του Αμαρουσίου δεν έχει πάει καθόλου καλά, με εξαίρεση τον Χαραλαμπίδη. Ο Μαρούσι που δεν έχει πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση και γι' αυτό το λόγο είναι πίσω με 11 πάλι πόντους. Νέο καλάθι από τον Γκραφς που εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την assist του Βάλτερς. 76-65. Το Μαρούσι που δεν πηγαίνει καθόλου καλά στην άμυνα. Η Ρίγα φτάνει εύκολα στο καλάθι, διατηρώντας με πολύ μεγάλη ευκολία αυτή τη διαφορά των 11 πόντων. 2-47 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Μαρούσι που χρειάζεται πηγόντως κάποιες λύσεις, αν δεν θέλει να φύγει ιτημένο από την πρωτεύουσα της Λετωνίας. Ένα τρίποντο εδώ από τον Στεφανίδη, επιτέλους μια λύση από την περιφέρεια για την ελληνική ομάδα. 76-68, η διαφορά πάει στους 8 μετά από αρκετή ώρα, 2,5 λεπτά. Ο Μαρούσι που προσπαθεί να πιέσει, τρίποντο τώρα από τον Βάλτες, είναι άστοχο, μάχη για το rebound που καταλήγει στον half. Πολύ κρίσιμη επίθεση τώρα για την ελληνική ομάδα που χρειάζεται οπωσδήποτε αυτό το καλάθι για να μειώσει περαιτέρω. Ο half στον Στεφανίδη. 15 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση της ελληνικής ομάδας. Μπάλα στο Γουνιαδάκη και πάλι στον Χαφ. Προς τον Στεφανίδη που κάνει την διείσδυση. Πέφτει πάνω στον Χελμάνης και θα κερδίσει το αμυντικό φάουλ. 76-68. Ο Ραμούνας Μπουτάουτας θα πάρει ένα ακόμη time out. Το Μαρούσι στην ίστατη προσπάθεια να ανατρέψει τα δεδομένα του παιχνιδιού. 2 λεπτά και 4 δεύτερα πριν από το τέλος της αναμέτρησης.
Το Μαρούσι που έχει προωθεί από την αμυνά του στο σημερινό παιχνίδι, έχοντας επιτρέψει πολλά εύκολα καλάθια στους Λετωνούς. Λετωνοί έχουμε 23 πόντους τον Μπρούνο Σουντόβ, με 19 τον Ούμις Χελμάνης και με 13 τον Ντάιρις Μπέρτανς, ενώ στα τελευταία λεπτά έχει δώσει πολύτιμες λύσεις και ο Ράιτης Γκραφς. Την άλλη μεριά, το Μαρούσι στηρίζεται στον Κώστα Χαραλαμπίδη που έχει 12 πόντους, ενώ 10 έχει ο Πάτα Καλάθης, ένα πολύ καλό παιχνίδι για τον Ελληνοαμερικανό. Σε πολύ άσχημη βραδιά, η center του Αμαρουσίου, 9 πόντους για τον Μαυροκεφαλίδη με άσχημα ποσοστά και μόλις 4 για τον Βινιαδάκη. Μεταξύ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο, το παιχνίδι του Πανελληνίου με την Μπνέι Χασαρών. Πρώτη νίκη για τους Ολυμπιονίκες, 85-70 για την ελληνική ομάδα. Ενώ ξεκίνησε και το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο ανάμεσα στον Άρη και την Turk Telekom. 18-18 στο έκτο λεπτό η νίκη αναμέτρηση. Για τον 8ο όμιλο η Μπουντούσος νίκησε τη Χέμον Φαρμ 70-59 και η Μπιλμπάου εκτός έδρας την Ίμπουρκ με 92-79. Ενώ νίκη με 70-59 και για την Φορτιτού του Μπολόνια επί της Ζελέσνικ για τον 7ο όμιλο. Νωρίτερα η Άζοχμας του Παναγιώτη Λιαδέλη που νίκησε τη Λιέτουβος 76-66 σε μας για τον 5ο όμιλο. Ενώ θρίλερ δεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Κίμκι προηγείται με 2 πόντους 71-69 της Μπεσίκτας, ένα λεπτό πριν από το τέλος της αναμέτρησης σε μάτς για τον 3ο όμιλο. Στεφανίδης εύστοχος, 4 πόντους στη σειρά για τον Έλληνα Γκάρτ που μειώνει ακόμα περισσότερο 76-69. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Έλληνας Γκάρτ 76-70 και ευφυπεσμένα μπαίνει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο ο Μπρούνος Σουντόβ στη θέση του Γκράφς. 76-70 στα 4 τέταρτα του γηπέδου, πίεση από την ομάδα του Αμαρουσίου, το φάουλ από τον Στίβενσον πάνω στον Μπρούερ. Κακή επιλογή από τον Αμερικανό. Ένα και 50 ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. 76-70 προηγείται η Ρίγα. Μια πάρα πολύ κρίσιμη επίθεση αυτή για την λετωνική ομάδα. Τρίποντο από τον Βάλτερς, εύστοχο, απίστευτο σούτ από τον Λετωνό, ένα σούτ χωρίς εκτός ισορροπίας σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. 79-70, ένα τρίποντο μαχαιριά στην καρδιά του Αμαρουσίου, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ένα σούτ που ίσως κρίνει το παιχνίδι, εδώ λάθος από το Μαρούσι. Ελληνική ομάδα είναι τυχερή πάντως, αυτός ο Μπρούερ θα πατήσει τη γραμμή. Νέα επίθεση για την ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου που έχει 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για να πετύχει το καλάθι, το οποίο το χρειάζεται οπωσδήποτε και να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση της νίκης. 79-70, Στεφανίδης μαρκάρεται από τον Μαζούτης, 4-3 δευτερόλεπτα, 2-1, σου στην εκπνοή από τον Στεφανίδη, άστοχο. Για μία ακόμα φορά μια βεβαιασμένη επίθεση από την ελληνική ομάδα. Ίσως αυτή η επίθεση να ήταν και η τελευταία ευκαιρία του Αμαρουσίου να διεκδικήσει κάτι καλό σε αυτό το παιχνίδι. 79-70, λιγότερο από ένα λεπτό για το φινάλε της αναμέτρησης και βέβαια η Ρίγα πλέον έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη. Μαρκόπουλος που συνεχίζει τις αλλαγές, περνάει και πάλι ο Χαραλαμπίδης στη θέση του Καλάθη. Ο Μπρούερ πάντως που θα είναι στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ο Αμερικανός πολύ κακό σήμερα, μόλις 6 πόντους. Χάνει τη βολή, 4 στις 5, παραμένει το 79-70. Μακράν η χειρότερη εμφάνιση του Αμερικανού την φετινή σεζόν. Εύστοχος στη δεύτερη, 80-70, η διαφορά στους 10. Μαυροκεφαλίδης περνά και πάλι στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Λιαδάκη. Αλλαγές επί αλλαγών από τον Σούλη Μαρκόπουλο που πάντως σε κανένα σημείο του αγώνα δεν βρήκε ένα σχήμα που να αποδίδει. 1-10 για το τέλος του παιχνιδιού, 80-70. Στεφανίδης κάνει τη διείσδυση, βγάζει έξω στον χαφ. Και πάλι ο Στεφανίδης. Αραλαμπίδης. Νέο επιθετικό φάουλ. Είναι εκνευρισμένος ο Έλληνας Γκάρτ.
Νέο λάθος από την ελληνική ομάδα. Ουσιαστικά το παιχνίδι λαμβάνει τέλος. Θα φορά στους 10, 50 δεύτερα πριν από το τέλος. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να αποφύγει η ελληνική ομάδα την δεύτερη ήττα της στην διοργάνωση. 80-70. Παμινώνδας Παπαντονίου περνάει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Χριστόφορου Στεφανίδη. Το παιχνίδι που έχει πετάξει για την ελληνική ομάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται το Μαρούσι, είναι βέβαια να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαφορά, καθώς η διαφορά μπορεί να παίξει το δικό της ρόλο σε περίπτωση ισοβαθμίας των δύο ομάδων στο φινάλι του ομίλου. Εδώ πετυχαίνει το καλάθι ο Μπρούερ, 82-70, διαφορά στους 12 πόντους, 35 δευτερόλεπτα για το τέλος. Χάβηκε 3, είναι άστοχος, rebound από τον Μαζούτης, ευκαιρία ευνηδιασμού με τον Βάλτερς. Υπέροχο καλάθι από τον Λετωνό, 84-70, το παιχνίδι έχει ξεφύγει για το Μαρούσι στη μέγιστη τιμή της η διαφορά. 28,5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Είπαμε ότι το Μαρούσι ναι μεν ιτάται σήμερα από την Ρίγα, πρέπει όμως να μην παρατήσει το μάζ, να παλέψει ως και το τελευταίο δευτερόλεπτο, με στόχο βέβαια να περιορίσει την έκταση της διαφοράς. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στο φινάλε του ομίλου. Είναι πολύ πιθανό η πρόκριση στον επόμενο γύρο να κρυθεί σε μια ισοβαθμία, οπότε η διαφορά στα μεταξύ τους παιχνίδια, τα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων θα παίξουν το δικό τους ρόλο. 84-70, στην μεγαλύτερη τιμή της η διαφορά. Από μία επίθεση για κάθε μία ομάδα, μία ολόκληρη για το Μαρούσι. Θα μείνουν και περίπου 4,5 δευτερόλεπτα για την Ρίγα. Ο Ραμόνος Μπουτάουτας που ζητά από τους παίκτες του την όσο το δυνατόν καλύτερη επίθεση με σκοπό να μεγαλώσει η διαφορά ακόμη περισσότερο. Η Ρίγα που και σε αυτό το παιχνίδι θα εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας της. Και μετά τη Ζαντάρ θα νικήσει και το Μαρούσι και θα βρεθεί στην κορυφή του ομίλου μαζί βέβαια με τον νικητή της άλλης αναμέτρησης, της Ροάν με την Ζαντάρ που θα ξεκινήσει σε περίπου 1 τέταρτο. Τελευταία επίθεση για την ελληνική ομάδα, 84-70. Προσπάθεια για ένα τελευταίο καλάθι που θα περιορίσει λίγο την έκταση του σκορ. Τρίποντα από τον Κουμπούρα, είναι άστοχο το rebound από τους Λετωνούς που έχουν 10 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει τελευταία επίθεση. Ο Μπρούερ με την μπάλα, 5 δευτερόλεπτα, 4 σούτ για 3 από τον Αμερικανό, είναι άστοχο. Το rebound από τον Μαζούτης, τρίποντα στην εκπνοή από τον Βάλτερς, είναι άστοχο. 84-70 θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η Ρίγα που θα πετύχει την δεύτερη νίκη της σε 3 αναμετρήσεις στην διοργάνωση, στον πρώτο όμιλο, θα αφήσει το Μαρούσι στην μία νίκη, συν 14 για τους Λετωνούς που είχαν σε πολύ μεγάλη βραδιά τον Μπρούνο Σουντόφ με 23 πόντους και 10 rebound, αλλά και τον Ούβις Χελμάνης που είχε 19. Από το Μαρούσι πάλεψε μόνος του ο Χαραλαμπίδης με 12 πόντους, ενώ 10 είχε ο Πατ Καλάθης. Ήταν λοιπόν από το Μαρούσι με